ανάδειξέ το έχει έρθει στο ξενοδοχείο Πνοής, στην οδό Θυατήρων 4 στη Νέα Σμύρνη, να συναντήσει την πρόεδρο και ιδρύτρια της Αυστριακής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, την κυρία Αλεξάνδρα Πιστοφίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Νικολαίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας για να μιλήσω για ένα θέμα που έχω πάρα πολύ κοντά στην καρδιά μου, την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Γι' αυτό παλεύετε. Μένετε στη Βιέννη, έρχεστε όμως και λίγο στην Ελλάδα. Ναι. Πείτε μας λιγάκι για αυτή την Αυστριακή Επιτροπή και τις δράσεις της. Η Αυστριακή Επιτροπή ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση και στόχο την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, βλέποντας τον Παρθενώνα σαν σύμβολο δημοκρατίας, σαν σύμβολο παγκόσμιο και σαν σύμβολο δυτικού πολιτισμού. Mm-hmm. Το 2023 ποιες δράσεις κάνατε? Νομίζω είχατε μιλήσει και σε σχέση και με ένα βιβλίο. Ναι, η πιο πρόσφατη εκδήλωση που κάναμε έγινε σε συνεργασία με τον Λύκειο των Ελληνίδων Βιέννης, mm-hmm. και υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας, και είχαμε την ιδέα να απευθυνθούμε σε μικρότερες ηλικίες και έτσι με τη βοήθεια του βιβλίου, του παραμυθιού της κυρίας Αναστασίας Χριστοπούλου με τίτλο «Γιατί δεν γελούν πια οι καριάτιδες», κάναμε έτσι μία αφήγηση του βιβλίου και το αποδώσαμε θεατρικά με τη βοήθεια και του Λυκείου των Ελληνίδων και της κυρίας Πιπίνου που έκανε την αφήγηση, αλλά και με την στήριξη όλης της ελληνικής κοινότητας. Και ήταν ειλικρινά μία πολύ συγκινητική στιγμή και σε μένα προσωπικά προξένησε έκπληξη το πόσο άγγιξε το συγκεκριμένο παραμύθι τα μικρά παιδιά, τα οποία παρακολουθούσαν με αμύωτο το ενδιαφέρον τους και στο τέλος τα συγκίνησε κιόλας, γιατί το βιβλίο επικεντρώνεται στην αρπαγή της Καριάτιδας από τον Έλγιν, αλλά και την παραμονή της στο Βρετανικό Μουσείο. Και αυτό ακριβώς το γεγονός ήταν το οποίο έκανε στα παιδιά μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν είχε ένα θετικό, καλό τέλος το παραμύθι που περίμεναν ότι θα επιστραφεί η Καριάτιδα στις αδελφές της. Και είχαν πολλές απορίες, γράψανε γράμματα, ήταν πιο διαδραστική η όλη εκδήλωση. Και μάλιστα ορισμένα από αυτά μας είπαν οι γονείς τους ότι θέλησαν να επισκεφτούν και το Ερέχθειο, αλλά και το Μουσείο της Ακρόπολης για να δουν από κοντά τις Καριάτιδες και τις αδελφές όλες μαζί. Με αφορμή τα γεγονότα αυτά και την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Βρετανία και για τις εξελίξεις σε σχέση με το θέμα αυτό, τι θέλουμε να σχολιάσουμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα? Κοιτάξτε, η πολιτική δεν είναι το φόρτε μου, να σας πω την αλήθεια. Θα έλεγα όμως ότι η θέση αυτή τη στιγμή του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, είναι πολύ καλή, θετικά θα το έβλεπα όλο το σκηνικό που έγινε και θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός να κάνει κάτι το ιστορικό. Προβλέψεις δεν μπορούμε να κάνουμε για το αν θα επιστρέψουν τα γλυπτά και πότε θα επιστρέψουν. Άλλωστε οι συζητήσεις γίνονται και κλεισμένων. Ναι, ακριβώς. Είναι και κλεισμένων των θυρών, είναι μυστικές. Η δική μου προσωπική ταπεινή άποψη είναι ότι θα ήταν καλό από κοινού και οι δύο πλευρές, τόσο η Βρετανία όσο και η Ελλάδα, να δίνουν να κάνουν από κοινού ανακοινώσεις, έτσι ώστε να ενημερώνουν τους πολίτες. Σχετικά ναι, με τις προθέσεις και το τι θα γίνει τελικά. Ναι, ναι, ναι. Ποιες θα είναι οι δράσεις σας για το 2024 και πώς θα εορτάσετε και τα Χριστούγεννα στην Αυστρία, να μας πείτε? Σκοπεύουμε να κάνουμε μια σειρά φωτογραφιών που ακολουθούν τα ήδη, τις φωτογραφίες που ήδη έχουμε κάνει σε κάποιο project με τίτλο «Οι θέες του Παρθενώνα», τα οποία μπορείτε να δείτε στο YouTube, αλλά και να μας ακολουθήσετε στα social media, Instagram, Facebook. Ο τίτλος του οργανισμού είναι «Parthenon Sculpturen» και εκεί μπορείτε να δείτε κάποιες δράσεις που ήδη έχουμε κάνει. Σκοπός το 24, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, είναι να συνεχίσουμε τη φωτογράφηση και από τις θέες του Παρθενώνα να περάσουμε στους θεούς του Παρθενώνα. Mm-hmm. Τα Χριστούγεννα. Ναι. Ωραία. Τα Χριστούγεννα στην Αυστρία πώς θα γιορτάζετε, έτσι, τι καινούριο θα έχετε φέτος, λέτε?
Τα Χριστούγεννα στην Αυστρία θα τα περάσουμε με φίλους, οικογενειακά, όπως όλοι οι άνθρωποι θεωρώ. Στην Αυστρία έχουμε τη χαρά να βλέπουμε και τη μετατροπή της χώρας σε κάτι μαγικό, μαγευτικό. Ναι. Γιατί έχει παράδοση εξάλλου η Αυστρία στα Χριστούγεννα, ναι. Στολίζεται με πολλά λαμπερά φώτα, γεμίζει χριστουγεννιάτικες αγορές, όπως γνωρίζετε, πλημμυρίζει με μυρωδιές από... Πάρα πολλοί κόσμος την επισκέπτεται. Ναι. Τι να πω, είναι πραγματικά μια μαγευτική εμπειρία αν κάποιος επισκεφτεί τη Βιέννη. Κάτι καινούργιο έτσι που να γίνει σε σχέση με άλλες χρονιές έχει προγραμματιστεί, ξέρετε? Σε ό,τι αφορά την... Τα Χριστούγεννα, ναι. Χριστούγεννα εκεί... Νομίζω γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις που αφορούν την κλασική μουσική ή θεατρικές παραστάσεις. Σίγουρα η ελληνική κοινότητα έχει ήδη δρομολογήσει κάποια events που θα κάνει το 24. Με χαρά να τα μοιραστώ μαζί σας, όποτε θέλετε, εφόσον ανακοινωθούν. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Βρετανία, αλλά υπάρχουν θράσματα του Παρθενώνα διασκορπισμένα σε ευρωπαϊκά μουσεία. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η Αυστρία. Το Kunst Historisches Museum της Βιέννης έχει αυτή τη στιγμή και φυλάσσει δύο θράψματα, τα οποία εκτίθενται εκεί. Και αν έχουμε λίγο χρόνο να σας πω και για αυτά τα δύο θράψματα, το ένα είναι, απεικονίζει δύο γενιοφόρους άνδρες που συνοδεύουν, θα λέγαμε, και συμμετέχουν καλύτερα στην εορταστική πομπή της Θεάς Αθηνάς, κρατώντας κλαδιά ελιάς, τους θαλούς, γι' αυτό και τους ονομάζουμε θαλοφόρους. Και επίσης ένα ακόμα θράσμα είναι ένας έφηβος Ιππέας, ο οποίος φαίνεται, απεικονίζεται μέρος της κεφαλής και του κορμού του και μέρος τμήμα του αλόγου, της κεφαλής του αλόγου. Αυτά τα δύο θράσματα, Ελλάδα και Αυστρία, είναι σε διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να επιστρέψουν και αυτά μόνιμα στην Ελλάδα. Και θεωρώ ότι η προσέγγιση της Αυστρίας είναι πιο πεφωτισμένη σε σύγκριση με τις Βρετανίας και τις Δανίας. Και ελπίζω σύντομα να έχουμε ευχάριστα νέα και να τα δούμε να επιστρέφουν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή δύναμη στο έργο σας. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές να έχουμε. Σας ευχαριστώ επίσης. Και όλα καλά να πάνε το 2024. Εύχομαι με πολύ καλύτερα νέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς.